Έτοιμη μέσα στις επόμενες 10 ημέρες η νέα πλατεία Ελευθερίας. Ξυλώθηκε το παλιό αναψυκτήριο, μπήκαν τα νέα φωτιστικά. Συνεχίζονται με κανονικούς ρυθμούς από την ανάδοχο εταιρεία για εργασίες ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας. Το πρωί της 3ης 4 Αυγούστου κατεδαφίστηκε το κιόσκι αναψυκτήριο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες τοποθετήθηκαν και καινούργια φωτιστικά. Όπως μπορείτε να δείτε και εικόνες του ένα channel από πολύ νωρίς, τα κατάλληλα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας αλλά φυσικά και του τμήματος καθαριότητας βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Καβάλας για την πολυπόθετη αφαίρεση του συγκεκριμένου κιόσκι που εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται. Πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι η ανάπλαση που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην κεντρική πλατεία είναι μια ανάπλαση που έγινε με την υπογραφή της πρώην αντιδημάρχου τεχνικής υπηρεσίας, της κυρίας Ρακονάκη, επιδημαρχίας κυρίας Σανάκα. Ένα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στο γεγονός ότι με μεγάλη αναμονή περιμένουν γενικότεροι καβαλιώτες και την ανάπλαση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τα μεγαλόπνοα σχέδια του Δημάρχου Θεόδωρου Μουριάδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας, το έργο μετά και τις ελάχιστες εναπομείνασες παρεμβάσεις στο κέντρο της πλατείας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.